Σαντέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Το Σέλι Μάνθον αποτελεί ένα συμπληρωτικό φεστιβάλ, μια ιστορική γιορτή. Είναι ένα αγώνα που μαζεύει τη διπλή όλων των ηλικιών, αθλητέ, ολυμπιονίκε του παρελθόντο με μελλοντικού ολυμπιονίκε και νυν ολυμπιονίκε. Συμμετέχουν σκάφη από τι δύο κατηγορίε, νίκη. Δίνει τα σκάφη τα οποία ο ορισμός είναι τα σκάφη τα οποία σε περίπτωση που δεν βάζει το σώμα σωστά κολυμπάς, έτσι το λένε οι Άγγλοι, και έτσι είναι. Είναι σκάφη στα οποία σίγουρα οι αθλητές πρέπει να έχουν αρκετή εμπειρία για να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Και είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτός ο αγώνας, είμαστε πολύ καλός γι' αυτό. Μαθαίνουμε από τα λάθη που κάναμε την πρώτη χρονιά, γίνεται πάντα και αυτή τη χρονιά για ένα τρίμερο αγώνα, ο οποίος αναμένουμε να είναι ακόμα καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ, Μάγκη. Ο κύριος Χαραμής έμαθα ότι εκτός από υποδεσπότης, επειδή είναι γενικός γραμματέας του Ναυτικού Όμιλου Ελλάδος, θα αγωνιστεί κιόλας. Κύριε Χαραμή, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε για την αγάπη που δείξατε, που αγκαλιάσατε ως Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος τον ιστιοπλοϊκό μαραθώνιο. Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Προέδρου μας και των μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου και στον όμιλό μας με την ευκαιρία του δευτέρου ιστιοπλοϊκού μαραθώνου. Θέλω πριν απ' όλα να εκφράσω το θαυμασμό κυρίως, την αγάπη και τις ευχές για επιτυχία. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εμπνευστές της ιδέας του σκορφαγητικά, γιατί είναι σπουδαίοι ο καθένας στον τομέα του και στον τομέα του και δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω. Τον Νίκο τον Ρευρομίτη, τον Κωνσταντίνο τον Ζυγαρά και τον Μάκη τον Ρολογά. Εύχομαι ο αγώνας, ο μαραθώνιος αυτός να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και να υπάρχει συνέχεια και στο μέλλον. Σχετικά για τον αγώνα, ακούσατε από τον πιο ειδικό από μένα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και το Σάββατο να είμαστε τυχεροί. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, είστε υποδεσπότης γενικότερα στον Πειραιά. Αγαπάτε την ιστιοπλοεία, την έχετε στηρίξει στο παρελθόν και εξακολουθείτε να τη στηρίζετε. Καλησπέρα σε όλους από μένα. Εντάξει, να είμαι ειλικρινής, τώρα δεν είναι η αγάπη μου στην ιστιοπλοεία. Σιγά σιγά πέρα στην ιστιοπλοεία, σε έναν άνθρωπο που δεν μπορώ να είμαι ειλικρινής. Όμως και εσύ εγώ και τα παιδιά μου που είχαν φτιάξει και ήρθαν στην ιστιοπλοεία, προφανώς τους αγαπήσω περισσότερο. Τέλος πάντων, θα ευχαριστήσω τον Νόη που θα καταβάλει στους συλλόγους. Είχα την χαρά και τιμή να δώσω τον ύμνο στον πρώτο αγώνα, τον πρώτο μαραθώνιο. Ήταν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό για μένα, τουλάχιστον τον κύριο μακριά από το άθλημα, όπως είπα, με κοντάδες κάθε, διαφόρων ειδών μεγέθους. Είδα ένα που ήρθατε κιόλας, που έγραψα ξανά στη ζωή μου. Και ομάδα είναι μεγάλη εμπειρία. Και ξέρω ότι στην οδική αρχή αυτή, αν είναι διάλογο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται στον αθλητισμό. Και μας αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι να δει την αρχή, που πέρα το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τα φιλμαστικά αθλήματα, τα ομαδικά αθλήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε μια πόλη θαλασσινή, μια πόλη λιμάνι, μια πόλη με ακτογραμμές, μια πόλη που έχει στο διάστημα του μεγαλύτερου ομίλου του αθλητισμού. Αλλά δεν μπορούσαμε να μην επιθυμούμε να γίνονται αγώνε στη θάλασσα. Από τη θεοπλοεία, από τη κοπηλασία, από τη πολίτευση. Αν βιώσαμε με τον Νίκο το γέμπερ να ετοιμάσει τη μεγάλη θάλασσα, να σκότωσουμε για του αγώνε του Πασαλιμάνι, που θα γίνει πριν από τόσα χρόνια. Προσπαθούμε με του ομίλου εδώ να συνεργαστούμε και να κάνουμε ωραία πράγματα. Δεν σα πω η πρωτοβουλία των εμπνευστών, όπω αναφέρθηκαν πριν, να γίνει τη ομαδοθόνη τη θεοπλοεία και μια επιτυχημένη διοργάνωση. Νομίζω ότι εγώ θα πω και από εσά το πιο ειδική στον χώρο αυτό. Μια καλή διοργάνωση. Όπως ο κύριος Ζελοκάς, ο κύριος θα διαμεριστούν όλοι όσοι θέλουν να φτάσουν μας, γιατί ήταν ακόμα καλύτερη ο αγώνας. Είμαστε μεταξύ ολυμπιακών προπονητών, ολυμπιακών αθλητών, αθλητών, βετεράνων αθλητών από την πρώτη των άνθρωπων, σε ένα περιβάλλον πολύ υψηλό αν θέλετε, επίπεδο αθλητών και προπονητών. Πρέπει αυτή η πόλη αυτό να το κεφαλαιοποιήσει, να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλους αγώνες, διεθνείς αγώνες, ήδη να θυμίσουμε εσείς, μπορέσουμε να φέρουμε να πούμε και κάποιον διεθνή αγώνα εδώ, να δώσουμε δηλαδή μια έμφαση στο κομμάτι του αθλητισμού που έχουν τα σωμάτια που είναι οργανωμένα. Και ο Νόη, και ο Ιώκ, και ο Πουλιά, και ο Νάσο, αυτή η καθένα δική του ιστορία και παράδοση,
Μου ότι να συνεργαστούμε, μου να αναπτύξουμε και να κάνουμε όμορφα και ωραία πράγματα. Μου να διαδώσουμε περαιτέρω στο Μινιστήριο Πλοία του Πλασία και τα υπόλοιπα στο θαλάσσι. Ο Δήμος να είναι από τον Κακή, νομίζω όσο μπορεί στι δυσκολίε αυτέ, όχι τόσο οικονομικά, γιατί είναι δυνατό, αλλά είτε με βοηθού, είτε με διάφορα έξοδα μπορεί να σηκώσει και δεν μπορούμε να δώσουμε κι εμεί σε δράμενα. Θέλω και εγώ να πιστεύω, δεν ξέρω αυτό που πρέπει να είναι κατάλληλο. Μακάρι να είναι ο καιρός κατάλληλος για τον αγώνα αυτό, δεν ξέρω πόσο κατάλληλος, δηλαδή πόσο αποφόρητο κατάλληλος αέρας. Η σημερινή μέρα είναι δύσκολη για όλη τη χώρα και την πόλη μας, έχουμε να περάσει χωρίς τέτοια προβλήματα. Πρέπει να σημειώσω ότι έχουμε εδώ και τους εκπροσώπους του Δήμου του Τσιντάου, είναι μια πόλη στην Κίνα μικρή, πόλη, είναι 1.200.000 άνθρωποι, είναι η Κίνα. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Κίνας και του Σανγκάη που είμαστε ευθυμένοι σκοπεύουμε και με τον Τσιντάο μοιράζει να κάνει δεδομένα πράγματα του κοινού. Εφόσον έχουμε μια μεγάλη περιοχή στην πόλη μας, στην Κίνα, έχει πάρει και συνεργασία με τον κρατό. Του μου και πειράζει και σας ευχαριστώ που είναι εδώ. Με χαρά θα τα παρακολουθήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι διαδεδομένο μάθημα στην Κίνα η ιστοπλοεία, δεν έχω ιδέα από την κοινή. σε όλα τα παιδιά
και τις συμβουλές μας σε μικρούς και μεγάλους και θα είμαστε εκεί πέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Παύλο, και αυτό. Σε αυτό το βασικό μου σχόλιο να θυμίσω ότι πέρσι για αυτό το έργο δεν έγινε, αν θυμάστε λόγω τη ιστορία με την κοιλίδα και την αντίθεση να κάνει το να το κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν έγινε το σκοπό πέρσι αυτό και δεν έγινε. Αλλά αυτό που θέλω να αναφέρω όμω φέτο, ο σκοπό είναι φυσικά να έχει συνέχεια αυτό το πράγμα και να μεγαλώνει και να συνεχίζει αλλά και να μεγαλώνει αυτό το έργο. Λοιπόν, και αφού ο Παύλος έλεγε για τα ειδάλματα του αφητές, ξέρω ότι ο κ. Ορολογάς έχει μία λίστα με κάποιους από τους πρωταθλητές που θα τρέξουν στον αγώνα, όμως θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Έχει μία πρόχειρη λίστα, την πρώτη. Να ακούσουμε λίγο κάποια ονόματα. Δεν μου άρεσε. Για αλήθεια είναι πίστες, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Καταρχήν αναφέραμε πολύ την πλασία. Θα είναι το τόσο παράδειγμα που μείνει στο μήκο τη Ασημένη του Κουβιού και τη Πλασία, το οποίο ήταν και επίση το άθλημά μα. Το έχει μελοποιηθεί. Θα τρέξει την Σοφία του Παπαδοπούλου, που είναι χάρη με την κοινή τη Ελλάδα. Λέμε στο τσακράφι. Και ο Μούγιο είναι Ολυμπιονίκη στην Κίνα. Το 2008 σημαίνει μετά αύριο. Η Εμιλία Τσοφά θα τρέξει με τον Αγκουσιό τη. Ο Αγκουσιό τη είναι ο πρωταθλητή στα 4-20 και ο οποίο θα τρέξει με τη θεία του οποίου θα είναι ένα Αγκουσιό που έρχεται το 2004 στην κατηγορία που θα σα φαντάσουμε. Ο Τάσο Λουντούρη, λίγα εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά, οι Ξογιάδε. Ο Δημήτρη Βελγιάννη, έκτο Ολυμπιονίκη, Πολύπυρο. Ο Λεωνίδα ο Παλαγανάκη, όμω Ολυμπιονίκη. Γιάννης Μητάκης δύο φορές έχει τρέξει στους Ολυμπιακούς, εξαιρετικός αθλητής, ο οποίος παράλληλα θα μιλήσει και σε ένα από τα τρία σεμινάρια τα οποία θα κάνουμε για, όχι μόνο για τους νέους αθλητές, αλλά για τους πιο εμπειρούς. Αυτό αξίζει να το αναφέρουμε, δηλαδή εκτός από τον αγώνα θα γίνουν και τρεις ομιλίες, οι οποίες αφοράνε θέματα τα οποία είναι ιστορικά και πολύ εξειδικευμένα από ανθρώπους που είναι κορυφαίοι στον χώρο. Και η λίστα είναι μεγάλη. Δεν έχει καλά, έχει 4 Ολυμπιακούς. Και μετά είναι τα νέα μας εκεί. Όπως η Κατερίνα Ιδίβαρη, πρωταθλήτρια στο RSX, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με πάρα πολλές διακρίσεις στα λέιζερ, το χρυσό παιδί των λέιζερ, όπως τον αποκαλούμε. Και άλλοι καλύτερες. Μαρία Ιμπόσμιξ, από τον Αρίδο, η οποία πήρε την πρώτη στο Ολυμπιακούς για το Τόκιο. Γιάννης Παπουτσόγλου, Γιάννης Ορφανός Βασίλης Παπουτσόγλου, πρωταθλητές Optimis, πολλούς, η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να την εκφράσω τη χαρά μου που βλέπω ένα κλίμα συνεργασίας και σύμπνιας στον χώρο της ιστιοπλοίας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αντού για να πάνε όλα καλά. Και επίσης, σε αυτό να προσθέσω και την παρουσία και την παρουσία τα ουσιαστική του Δημάρχου, ενός ανθρώπου που ξέρει τις συμβασμός. Άσχετα αν λέει δεν το ξέρω καλά, δεν το είδα και δεν το κάνω, είναι γεγονός ότι η πόλη είναι τυχερή και επόμενη και να έχει συνέχεια για να γίνει πραγματικά ο Πειραιάς το κέντρο των αυταρχικών αυτομάτων, το οποίο σήμερα όλες οι πόλεις ταυτίζονται με τον αθλητισμό. Εντάξει, ο Πειραιάς είναι ένα πρόεδρο του Ολυμπιακού, αλλά μπορεί να ταυτιστεί και με τα ναυταθλητικά αθλήματα. Από την πλευρά την δική μας, είναι γεγονός ότι η δημοσιότητα πιστεύει. Είναι τα λεγόμενα μη δημοσιογραφικά αθλήματα, γιατί τα μικρά αθλήματα είναι πολύ μεγάλα. Εμείς από την πλευρά του ΨΑΤ και με τη συνεργασία των συναδέλφων μας κάνουμε μια προσπάθεια να δείξουμε αυτή την υπόθεση των λεγόμενων μήνυμα των πρωταθλημάτων, ώστε να πάρουν τον χώρο που τους αξίζει και να κάνουν και μια έκθεση σε όλους τους συναδέλφους, να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος, γιατί είναι ακόμα και εθνικός ο λόγος να στηρίζουμε την ιστορία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και να μην αναπέσει να μην. Το του 19, η θέα από εδώ πλευρά θα είναι μια πολύ καλύτερη θέα από την οποία έχουμε σήμερα. Και η θέα θα είναι πάντα έτσι εξαιρετική. Η αποδόθεια που μεγαλώνουμε όμως μέσα στον αγώνα του χρόνου θα είναι μια πολύ πολύ βελτιωμένη θέα. Άρα, σημαντικά.
Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.